Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκνά ο Κώστας εδώ και πάμε να κάνουμε σήμερα ένα eBay unboxing στο φτερό μιας και έχουν έρθει πάρα πολύ λίγα πακέτα, δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να μαζευτούν για να σας τα ανοίξω δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να κάτσω να περιμένω για να σας τα ανοίξω όλα αυτά τέσσερα πακέτα είναι αρκετά απλά, ας τα ανοίξω όμως ένα-ένα, καλά δίνετε και όλα μαζί Πρώτο πακέτο, χωρίς πολλά πολλά. Μπαμ, μπαμ, ε, τι έχει το πρώτο πακέτο. Αυτό εδώ το είδα και επειδή ήμουν περίεργο και ήθελα να το προμηθευτώ. Ε, δηλαδή δεν σε 2 2-2,5 ευρώ είχε, πόσο είχε. Με μεταξύ ψάχνω να δω μπαταρίες για να το δουλέψω κάπου, αλλά δεν βλέπω πουθενά κοντά. Το συγκεκριμένο είναι μια συσκευή την οποία βάζεις μπαταρίες από κάτω, λογικά, από κάπου, κάτω, πάνω, πάνω. Βάζει δύο μπαταρίε και αναλαμβάνει να κλείσει συσκευασίε όπω σακούλια από πατατάκια από γαριδάκια να τα σφραγίσει ξανά. Φαίνεται ε, αρκετά ενδιαφέρον μπορώ να πω. Ε, δεν ξέρω, είμαι περίεργο και να το δω αν δουλεύει ή όχι. Γιατί το πήρα, γιατί το χαβαλέ για την πλάκα, να σα πω την αλήθεια. Και καμιά φορά επειδή ε, πολλά πράγματα ηλεκτρολογικά που έχω τα βάζω σε σακουλάκια και θέλω να τα σφραγίζω, ώστε μέχρι να τα ξαναχρησιμοποιήσω να είναι σφραγισμένα να μην μπαίνει τίποτα μέσα σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή λύση να το χρησιμοποιήσω μια και πλέον γαριδάκια δεν τρώω, τα έχω κόψει όλα αυτά να χρησιμοποιήσω αυτό προκειμένου να το σφραγίζω θα το δω αν δουλεύει, ίσως να το δείτε στο intro, ίσως όχι θα δούμε πάμε στο επόμενο το επόμενο τι είναι το επόμενο τώρα Α, ah, οκ. Okay. Πρόσφατα αγόρασα PSV. Vita. Ε, και έκανα και μια τράπα. Βασικά είναι περίεργη η ιστορία με τα PSV. Τέλο πάντων είμαι κάτοχο ενό PSV αυτή τη στιγμή. Και τσούκου τσούκου προσπαθώ να μαζέψω και παιχνίδι για αυτό το PSV. Vita. Ε, το βάζω εδώ γιατί θα έχω και άλλο unboxing σχετικό με αυτό και ελπίζω να δουλέψει και να μην την πατήσουμε. Αν και νομίζω ότι θα την πατήσουμε. Λοιπόν, πρόσφατα πήρα ένα PSV και έψαχνα να βρω ένα καλώδιο για να φορτίζω το PSV. Το θέμα είναι ότι αυτό εδώ το καλώδιο τελικά για PSP του πρέπει για PSV. Έψαχνα να βρω για PSV. Από ό,τι βλέπω όμω τώρα που το βλέπω. Δεν είναι για PSV, δεν είναι για PSP μάλλον Ώστε να μπορείς να το φορτίζεις Από USB Και να χρησιμοποιείς είτε ε, Αυτό εδώ Το μινι αν θυμάμαι καλά. Ελπίζω αυτή τη φορά να το πω σωστά. Και να σα πω την αλήθεια: Πάντα το κάνω λάθο και καμιά φορά το κάνω και πείτε δεν λάθο, γιατί έχει πλάκα. Τέλο πάντων, γι' αυτό μην με κατηγορείτε, άμα δεν το λέω σωστά, μινι micro. Και αυτό εδώ. Οπότε μπορείτε εσεί από ένα power bank να το βάλετε πάνω στο power bank σα και να φορτίσετε το PSP. Το V δεν φορτίζει έτσι, έχει διαφορετικό. Έχει διαφορετικό ναι. Πρέπει να είχα πάρει και για V. Έτσι όπω το είδα μου θύμισε Β. Τέλος πάντων είναι για το PSP. Ε, προ, προ, προκειμένου να το φορτίζεις από το Powerbank. Έχω βρει καλώδια και σας έχω δείξει και σε άλλα eBay τα οποία έχουν... Ε, είναι για το Game Boy, για το Game Boy το Advance και για το Game Boy το 3DS τα οποία το βάζεις πάνω στο Powerbank. Πρακτικό, δεν δηλαδή, ποτέ φορτιστές, οι μπαταρίες τους είναι υπερβολικά μικρές οπότε με ένα Powerbank όπως έχω εγώ βγαίνει η χαλαρά φόρτιση, πρακτικό για ταξίδι για να μην κουβαλάτε 150 εκατομμύρια φορτιστέ. Ε, βολεύει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχα ξεχάσει ότι το είχα πάρει για PSP και όχι για PSV. Τέλο πάντων. Πάντω το επόμενο θα ναι Το μεθ επόμενο μάλλον για PSV είμαι σίγουρο. Και αυτό εδώ. Τι είναι αυτό. Α! Ναι. Πρόσφατα είχα δει αυτό. Και δεν ήξερα τι, βασικά είδα τι είναι, αλλά δεν ήξερα αν δουλεύει ή όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα φω, το οποίο στην ουσία προσφέρει. είναι μια κάρτα, η οποία ανοίγει, με το που ανοίξει, χτυπάει φω. αντανακλά, και καλά φωτίζει μια περιοχή γύρω από το δωμάτιο. Είμαι περίεργο να δω αν δουλεύει σε σκοτάδι. Θα τα κλείσω όλα τα φώτα. Ε, εντάξει. Δεν το λες και τίποτα το τρομερό. Πλάκα είχε. 60 λεπτά, 50 λεπτά, κάπου τόσο το αγόρασα. Οπότε. Ναι. Αυτό είναι. Α ξανανοίξω τα φώτα. Πλάκα έχει για. Κυρίω τίποτα έτσι μικρό για κανένα φω για τα παιδιά με στο σκοτάδι, οτιδήποτε. Και πάμε και στο τελευταίο το, το οποίο ελπίζω να δουλέψει, ελπίζω να είναι χρήσιμο. Γιατί έκανα μια πατάτα και δεν ξέρω αν θα... Α, αυτό παίζει να δουλέψει. Η πατάτα θα τη δείτε σε άλλο unboxing και δεν σας λέω ότι είναι γιατί θα σας χαλάσω την έκπληξη. Αυτό παίζει να δουλέψει. Όπως βλέπετε αγόρασα ένα πλαστικό ε, bag για το PSV προκειμένου να μπορώ να το δουλέψω. Έχει και καλά PSV γύρω γύρω. Original δεν είναι, αλλά είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Το μαύρο παίζει να πήρα, το μαύρο πήρα, ευτυχώ. Και θα το βγάλω. Σφραγισμένο, όχι εντάξει. Αυτό το συγκεκριμένο το είχα δει από τον Βασίλη από το Super Retroid. Βασίλη μα λείπει, γίνω ξανά στα βίντεο, by the way. Και. Ναι, βοηθάει να έχει καλύτερο grip στο PlayStation. Ελπίζω να κάνω, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει δύο εκδόσεις. Έχει για το κλασικό, για το παλιό, το 1004 που έχω εγώ και για το 2000. Και ναι, Α, αυτό είναι. Μπήκε. Wow. Βασικά, προσφέρει υπερβολικά καλό grip. Πολύ καλή λαβή. Δηλαδή. Έχει από κάτω... Τι είναι αυτά. Wow. Α, τι λες τώρα. Τέλος πάντων, κάτι είναι. Προφανώς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι, αλλά... Έχει δύο κουμπάκια από το πλαίσιο για να ξεκουμπώνει μάλλον, φαντάζομαι, υποθέτω, αλλά δεν με απασχολεί. Έχει υπερβολικά και είναι και πιο ωραίο, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια. Ε... και σε βοηθάει να το κρατήσεις πιο άνετα και όντω. το κρατάς πολύ πιο άνετα. Αν και λίγο εδώ πέρα είναι χμηρό, θα το ήθελα λίγο πιο... λίγο πιο στρογγυλό για να κάθεται πιο ωραία, αλλά γιατί εμποδίζει. Αλλά ναι, είναι ωραίο. Προσφέρει πολύ ωραίο κράτημα στα χέρια, το κρατάς από κάτω. Η τιμή του υπερβολικά φτηνή, θα σα τη βάλω στο link όσοι θέλετε να την αγοράσετε από το eBay. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει υπερβολικά. Wow. Να και μια καλή αγορά. Και τα άλλα είναι πολύ καλέ αγορέ, αλλά για το PSV είναι η πρώτη καλή αγορά που κάνω. Και όπω καταλαβαίνετε, σιγά σιγά θα γεμίσουμε με ανταλλακτικά και εξαρτηματάκια για το PS ε, PSV. Άλλος πάντων, αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο ebay unboxing κανονικό είτε στο φτερό θα δούμε. Μην συντονισμένοι παιδιά. Γεια σας.